Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μια βόμβα βιταμινών για να τονώσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα και να έχουμε περισσότερη προστασία από την γρήπη και τους ιούς. Το μέλι, το λεμόνι και τα καρύδια μαζί με τα αποξεραμένα φρούτα προστατεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, καταστρέφουν τα βακτήρια και τους ιούς και βοηθούν στην καταπολέμηση των ασθένειων. Ας δούμε λοιπόν τι υλικά θα χρειαστούμε. Τα αποξηρωμένα φρούτα πρέπει οπωσδήποτε να πληθούν στο κρύο νερό και θα τα αφήσουμε για 1/4. Όλα είναι από 200 γραμμάρια, μπορείτε να κάνετε από 100, από 500, αρκεί να είναι όλα ίδια. Λοιπόν, αφήνουμε για 1/4. Τάπλαινα τα λεμόνια με το σαπουνάκι και τώρα θα ρίξουμε καυτό νερό. Καθαρίσαμε τα λεμόνια, τα στεγνώσαμε και τώρα θα τα κόψουμε σε πιο μικρά κομμάτια και θα το περάσουμε στο μπλέντερ. Θα βγάλουμε φυσικά τα κουκούτσια. Θα χρειαστούμε από το λεμόνι 200 γραμμάρια. Πέρασε 1/4 και τώρα θα τα αφήσουμε λίγο να στεγνώσουν. Θα τα σκουπίσουμε με το χαρτί κουζίνας. Γραμμάρια καρύδια, το λεμόνι, έχω δοκιμάσει να κόψω τα αποξηραμένα φρούτα με διαφορετικά μπλέντερ. Κάτι που δεν πέτυχα, μέχρι που να χρησιμοποιήσω το μεγάλο μπλέντερ που έχω. Και όποιος έχει κρεατομηχανή γίνεται και σε αυτήν. Σας το λέω για να μην ζορίζεστε. Πρέπει να γίνει μία πυκτή πάστα. Και θα χρειαστούμε επίσης 200 γραμμάρια μέλι. Θα ρίξουμε το μέλι και θα το ανακατέψουμε καλά. Και τώρα θα τα βάλουμε στα βαζάκια. Μια που καθόμαστε στα σπίτια μας λόγω του κορονοϊού, είναι ευκαιρία να ασχοληθούμε με την βελτίωση της διατροφής μας, να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα και να καταπολεμήσουμε ανεπιθύμητα μικρόβια. Η δοσολογία λοιπόν είναι εξής: 2 κουταλάκια του γλυκού για τα παιδιά 30 λεπτά πριν το φαΐ, το πρωί και το βράδυ, και 2-3 κουτάλια της σούπας για τους μεγάλους. Να προσέχετε την υγεία σας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και εύχομαι σε όλους έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Ευχαριστώ. Γεια σας.